Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε για μία ακόμη Παρασκευή, για ένα ακόμη απόγευμα Παρασκευής εδώ κοντά μας στον διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του NSTV, της ίντερνετικής τηλεόρασης της Νέας Μύρνης. Εκπομπή πρώτο σκόρερ με τον Ανδρέα Λεκάκη, δεύτερη μας εκπομπή για φέτος. Κάναμε ποδαρικό την περασμένη εβδομάδα και συνεχίζουμε εδώ παρέα όπως κάθε τελείωμα εβδομάδας, όπως κάθε Παρασκευή, πάντα συζητώντας και αναλύοντας την αθλητική επικαιρότητα. Μαζί θα είμαστε για την επόμενη ώρα μέχρι και τις 8 με πολλά θεματάκια έτσι να σχολιάσουμε, να συζητήσουμε. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου με τον καιρό να έχει ψυχράνει λίγο εδώ και μια-δυο μέρες, με θερμοκρασία να έχει πέσει. Άλλωστε βρισκόμαστε στα τέλη του Σεπτέμβρη και ήταν λογικό κάποια στιγμή να συμβεί αυτό. Με την αθλητική δράση πάντως να συνεχίζεται αμύωτη. Παρά το γεγονός πως ποδοσφαιρικά δεν έχουμε διεξαγωγή πρωταθλημάτων, έχουμε υποχρεώσει για τις εθνικές ομάδες, αλλά έχουμε να πούμε αρκετά και για αυτές τις διοργανώσεις, για το Nations League, αλλά και για να κάνουμε έτσι μια αποτίμηση του τι έχουμε δει μέχρι τώρα στο πρωτάθλημά μας και στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με την ευκαιρία και της διακοπής. Αρχίζει δηλαδή η δράση και στο μπάσκετ, θα συζητήσουμε για αυτό σε πολύ λίγο. Έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια εδώ παρέα για την επόμενη ώρα. Να ξεκινήσουμε με μια πολύ ξεχωριστή είδηση και έχει να κάνει με την κοπηλασία, αφού πριν από λίγες ώρες ο αθλητής μας Αντώνης Παπακοσταντίνου έκανε μια εντυπωσιακή κούρσα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασία, στον τελικό του ΣΚΙΦ Ελευθέρων Βαρών και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο σε αυτή τη διοργάνωση. Ασημένιο μετάλλιο λοιπόν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Μία ακόμη επιτυχία για τον ελληνικό αθλητισμό αυτό το καλοκαίρι, αν θέλουμε να το πούμε έτσι πιο γενικά, σε ένα καλοκαίρι γενικά που είχαμε και πάλι πάρα πολλές επιτυχίες, όπως αυτές της Αντιγόνης Τρισμπιώτη, όπως του Λευτέρη Πετρούνια, όπως του Μίλτου Τεντόγλου, της Κατερίνας Στεφανίδη, της Άννας Κορακάκη. Γενικότερα είχαμε και το είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη εκπομπή, πολλές αφορμές για να πανηγυρίσουμε αυτό το καλοκαίρι και να αισθανθούμε υπερήφανοι. Και το έχουμε πει και άλλες φορές και θα το ξαναπούμε, πως οι επιτυχίες στα ατομικά αθλήματα, σε τέτοιου είδους διοργανώσεις και σε τέτοιου είδους αθλήματα, είναι σαν να μας κάνουν δύο φορές περήφανους, γιατί έρχονται από αθλητές, έρχονται από παιδιά που έχουν κάνει απίστευτες θυσίες κάτω από αντίξωες συνθήκες. Αθλητές όπου δεν έχουν τη στήριξη τα αθλήματά τους και οι ομοσπονδίες τους που έχουν, για παράδειγμα, το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο. Αθλητές των οποίων η καθημερινότητα και τα επιτεύγματα δεν προβάλλονται με τον ίδιο τρόπο όπως προβάλλονται τα αντίστοιχα των ποδοσφαιριστών, των αθλητών του μπάσκετ, των αθλητών του βόλεϊ, του πόλο κτλ. Μιας και είπα πόλο, και στο πόλο έχουμε πανηγυρίσει τρομερές επιτυχίες το τελευταίο διάστημα. Θυμίζω πέρσι το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς. Θυμίζω φέτος ασημένια εθνική ομάδα γυναικών. Και η υδατοσφαίριση μας έχει κάνει πολύ περήφανους.
Επομένως, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, τέτοιου είδους επιτυχίες είναι που μας συγκινούν λίγο περισσότερο και θα πρέπει να προβάλλονται στο εξής ακόμη περισσότερο, γιατί αυτά τα παιδιά καταβάλουν τρομερές προσπάθειες, ξαναλέω, κάτω από όχι και τόσο ιδανικές συνθήκες. Δεν τα έχουν όλα στρωμένα, δεν έχουν τις ανέσεις που έχουν αθλητές περισσότερο προβεβλημένων αθλημάτων. Και γι' αυτό είναι ακόμη πιο ξεχωριστά τα επιτεύγματά τους και τα κατορθώματά τους. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στον Πάπα Κωνσταντίνο, τον αθλητή μας, για το ασημένιο, ξαναλέω, μετάλλιο που πήρε στην κοπηλασία, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της κοπηλασίας, ενώ να σας πω πως στο αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών την πέμπτη θέση πήρε η Ζωή Φίτσιου. To walk, not run, the time to breathe has finally come. Just to sit and simply be, staring at the sun so long, minds and logic overcome. Λοιπόν, με μπάσκετ θα συνεχίσουμε. Καθώς, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα, ξεκινάει σιγά σιγά και η μπασκετική δράση, μπορεί όχι ακόμη με επίσημα παιχνίδια για τους συλλόγους, αλλά με πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια προετοιμασίας. Καταρχάς να πούμε πως βρισκόμαστε λίγες μέρες μετά τη λήξη του Ευρωμπάσκετ, ένα Ευρωμπάσκετ το οποίο ολοκληρώθηκε με απόλυτο θρίαμβο της Ισπανίας επί της Γαλλίας στο μεγάλο τελικό. Είχαμε προλάβει να πούμε κάποια πράγματα για αυτή τη διοργάνωση στην προηγούμενη μας εκπομπή, την πρώτη μας εκπομπή για αυτή τη σεζόν. Είχαμε πει ότι αυτό το Ευρωμπάσκετ θα μνημονεύεται για πολύ καιρό και θα μείνει στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Καλαθοσφαίρισης ως το Ευρωμπάσκετ των εκπλήξεων, και πώς αλλιώς όταν τα πολύ μεγάλα φαβορί που ήταν η εθνική μας ομάδα του Γιάννη Αντετοκούμπο, που ήταν η Σλοβενία του Λούκα Ντόνσιτς και η Σερβία του Νίκολα Γιόκιτς δεν βρέθηκαν καν στην τετράδα, δεν βρέθηκαν καν στη μάχη για τα μετάλλια. Είχαμε μία τετράδα που ελάχιστοι νομίζω την περίμεναν, με Γερμανούς, Πολωνούς, Ισπανούς και Γάλλους. Στο τέλος αυτή που θριάβευσε ήταν η Ισπανία, η ομάδα από τις μεγάλες που περίμεναν λιγότερο να φτάσει ως το τέλος του δρόμου οι περισσότεροι. Δεν είναι ότι ήταν τελείως ξεγραμμένη η Ισπανία. Όταν μιλάμε για μπάσκετ και ειδικά τα τελευταία χρόνια, η Εθνική Ισπανίας έχει φτάσει πλέον σε ένα τέτοιο στάτους που σε ό,τι κατάσταση και αν είναι, και αυτή την περίοδο ήταν αποδειγμένα σε ένα μεταβατικό στάδιο, δεν μπορείς να την ξεγράψεις, και αυτό αποδείχθηκε και σε αυτή την διοργάνωση, χωρίς τα πολύ μεγάλα ονόματα, μακριά από τον τίτλο του φαβορί, ξαναλέω, και όμως κατάφερε, πήγε στο Βερολίνο για την δεύτερη φάση αυτής της διοργάνωσης και κατάφερε να πάρει το τρόπαιο να ανέβει στο πρώτο σκαλί του βάθρου για τέταρτη φορά, προσθέτοντας ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο στα τόσα και τόσα που έχει πάρει σε τόσους θριάμβους, σε Ολυμπιακούς αγώνες, σε μουντομπάσκετ, σε ευρωμπάσκετ,
όλα αυτά τα χρόνια, κυρίως την τελευταία 15 ετία. Ολοκληρώθηκε λοιπόν αυτή η διοργάνωση που ήταν συναρπαστική και πλέον όσον αφορά το μπάσκετ μπαίνουμε σε ρυθμούς αγώνων των συλλόγων με τις ομάδες να βρίσκονται στην τελική τους ευθεία για να ξεκινήσουν σιγά σιγά τις επίσημες υποχρεώσεις τους στα πρωταθλήματά τους αλλά και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ξεκινάει και η EuroLeague τον άλλο μήνα. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό αλλά και Περιστέρι, όσον αφορά τώρα τις ελληνικές ομάδες, έχουμε σε εξέλιξη σήμερα και αύριο δύο πολύ σημαντικά φιλικά τουρνουά. Ξεκινάμε με το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, το οποίο έχει γίνει θέσμος πλέον, το τουρνουά αυτό αφιερωμένο στη μνήμη του σπουδαίου διοικητικού ηγέτη του μπασκετικού Παναθηναϊκού, του Παύλου Γιαννακόπουλου, που είναι καθιερωμένο πλέον να διεξάγεται προς τα τέλη του Σεπτέμβρη, λίγο πριν την έναρξη κάθε σεζόν. Έτσι και τώρα θα διεξαχθεί στην έναρξη σεζόν 2022-2023 και ήδη έχει ξεκινήσει το πρώτο παιχνίδι αυτού του τουρνουά. Αυτό το τουρνουά λοιπόν γίνεται με τη συμμετοχή εκτός του Παναθηναϊκού, της Αρμάνι Μιλάνο, της Μακάμπι Τελαβίβ και της ΕΦΕΣ, της πρωταθλήτριας Ευρώπης δηλαδή, και όπως καταλαβαίνετε είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό αλλά και για τις υπόλοιπες ομάδες να τεστάρουν τις δυνατότητές τους με πάρα πολύ ανταγωνιστικά παιχνίδια. Είναι ένα φιλικό τουρνουά πολύ υψηλού επίπεδου. Η Μακάμπι Τελαβίβ με την Αρμάνι Μιλάνο κοντράρονται στον έναν ημιτελικό. Αυτή τη στιγμή κοντεύει να λήξει η τρίτη περίοδος και έχει ένα καλό προβάδισμα η Ιταλική ομάδα. Με 53-42 η Αρμάνι προηγείται της Μακάμπι Τελαβίβ. Αργότερα στις 9 το τουρνουά αυτό μεταδίδεται εξ ολοκλήρου, πρέπει να πούμε, από την ΕΡΤ, από την ΕΡΤ3 συγκεκριμένα. Αργότερα λοιπόν στις 9 ο Παναθηναϊκός ρίχνεται και αυτό στη μάχη. Θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Ευρώπης, την ομάδα που έκανε τον back-to-back στη EuroLeague πριν από λίγους μήνες, ΕΦΕΣ. Και αύριο Σάββατο είναι ο μικρός τελικός αλλά και ο τελικός. Πρέπει να σας πούμε πως η Μακάμπι ζήτησε να παίξει το Σάββατο στις 6, ανεξάρτητα με το τι θα κάνει στον σημερινό ημιτελικό. Αυτό σημαίνει πως αν η Μακάμπι καταφέρει αυτή τη στιγμή και κάνει την ανατροπή απέναντι στην Αρμάνι και περάσει τον τελικό, ο τελικός θα διεξαχθεί στις 6 και αργότερα στις 9 θα γίνει ο μικρός τελικός. Εάν η Αρμάνι καταφέρει να διατηρήσει το προβάδισμά της και περάσει τον τελικό, τότε η Μακάμπι θα αγωνιστεί κανονικά στις 6 το μικρό τελικό και το πρόγραμμα του τουρνουά δεν θα αλλάξει. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει στον έναν ημιτελικό και τι θα γίνει και αργότερα το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΕΦΕΣ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έκλεισε και μια πολύ σημαντική μεταγραφή με άρωμα Ευρωμπάσκετ, τη μεταγραφή του Πονίτκα, του στάρ της Πολωνίας στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ, ένας παίκτης ο οποίος έλαμψε σε αυτή τη διοργάνωση και πολύ περισσότερο στο φοβερό προημιτελικό όπου οι Πολωνοί πέταξαν έξω τους Σλοβαίνους του Ντόνσιτς χωρίς να το περιμένει κανένας. Ένας Παναθηναϊκός που υπό τις οδηγίες του Ράντονιτς, του Σέρβου Κόουτς, θέλει να παρουσιαστεί πολύ καλύτερος στην σεζόν που έρχεται. Δοκιμασία όμως και για τον Ολυμπιακό, τον Νταμπλούχο Ελλάδος, ο οποίος αγωνίζεται στην Κύπρο στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης και αυτό διεξάγεται σήμερα και αύριο, το διήμερο 23-24 Σεπτεμβρίου. Με τη συμμετοχή επίσης του Περιστερίου, του Βασίλη Σπανούλη πλέον, νέα καριέρα ανοίγεται στον άλλο τεθρύλο του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού ως coach πλέον. Ενώ επίσης αυτό το τουρνουά παίρνει μέρος ο Ερυθρός Αστέρας και η Χάπουελ Χολών. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Χάπουελ στις 8.30, σε κάτι περισσότερο από μία ώρα. Ενώ ο Ερυθρός Αστέρας αντιμετωπίζει το Περιστέρι στον άλλο ημιτελικό, χάνει η ομάδα των Δυτικών Προαστίων. Στην τρίτη περίοδο βρισκόμαστε, 2 λεπτά πριν από τη λήξη της περίοδου, 56-43, διαφορά 13 πόντων πίσω το Περιστέρι. Αυτά για τα σημαντικά αυτά τουρνουά που υπάρχουν αυτό το διήμερο, ενώ πρέπει να πούμε πως το επόμενο Σαββατοκύριακο έχουμε τη διεξαγωγή του Super Cup στο μπάσκετ με την συμμετοχή του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, του Κολοσσού Ρόδου που πήρε θέση της Λάρισας και του Προμηθέα
Πάτρας. Το Σάββατο, 1η Οκτωβρίου, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Κολοσσό Ρόδου, ο Ολυμπιακός τον Προμηθέα και την Κυριακή θα διεξαχθεί ο μικρός τελικός και ο μεγάλος τελικός. Όλα τα παιχνίδια θα διεξαχθούν στην Ρόδο, σε μια διοργάνωση που ανοίγει την κουρτίνα της σεζόν και στο ελληνικό μπάσκετ και φυσικά, όπως καταλαβαίνουμε, δεν αποκλείεται να έχουμε νωρίς το πρώτο ντέρμπι αιωνίων, την πρώτη μεγάλη κόντρα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Λοιπόν, και γυρνάμε σιγά σιγά στο ποδόσφαιρο, όπου όπως είπαμε και στο ξεκίνημα έχουμε αγώνες των εθνικών ομάδων, υπάρχει διακοπή στα πρωταθλήματα για αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα μιλήσουμε αρκετά στη συνέχεια για τους αγώνες των εθνικών ομάδων και για, το παιχνίδι, και για τα παιχνίδια μάλλον της εθνικής μας ομάδας μεταξύ αυτών που έρχονται. Όμως πρώτα, η διακοπή αυτή των πρωταθλημάτων είναι μια καλή ευκαιρία να πάμε λίγο να δούμε κάποια πραγματάκια και στο δικό μας πρωτάθλημα αλλά και στα πρωταθλήματα τα κορυφαία του εξωτερικού. Καταρχάς, να πούμε πως μετά το πέρας των πρώτων 5 αγωνιστικών του ελληνικού πρωταθλήματος έχουμε μια ομάδα που ξεχωρίζει περισσότερο από τις υπόλοιπες και αυτή είναι φυσικά ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει το απόλυτο, έχει αυτή την αψεγάδια στην πορεία μέχρι τώρα, αυτό το 5 στα 5. Με τον Ιβάνο Γιοβάνοβιτς να συνεχίζει την πολύ καλή δουλειά που ξεκίνησε την περσινή σεζόν, με τον Παναθηναϊκό να του έχει δώσει τα κλειδιά, να του έχει εμπιστευθεί το χτίσιμο της ομάδας από πέρσι και να έχει δικαιωθεί. Άλλωστε, οι περισσότεροι πιστεύανε πως ο Παναθηναϊκός σίγουρα θα δείξει ένα καλύτερο πρόσωπο. Δεν ξέρω πόσοι περίμεναν πως θα έχει το απόλυτο μετά από τις πρώτες 5 αγωνιστικές και φτάνοντας στην πρώτη διακοπή της σεζόν. Αλλά σίγουρα είναι κάτι πολύ θετικό αυτό για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος περιμένει σιγά σιγά να ενσωματωθούν και τα τελευταία του μεταγραφικά αποκτήματα, όπως ο Τσοκάι, όπως ο Τρουί, όπως και ο Μπερνάρντ, περιμένει να τον δει σε full ρυθμό, είναι το βασιονόματο στο κορυφαίο μεταγραφικό του απόκτημα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ναι μεν είχε, θα έλεγε κανείς, ένα σχετικά βατό πρόγραμμα με 4 παιχνίδια στην έδρα του στα 5 στο ξεκίνημα της σεζόν, αλλά βέβαια μην ξεχνάτε πως επικράτησε και τη ΑΕΚ στο Αθηναϊκό ντέρμπι με 2-1 και έχει τώρα ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι την άλλη Κυριακή με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι 4 βαθμούς πίσω, στραβοπάτησε και με τον Όφι, συνεχίζει αίτητος, αλλά έχει 3 νίκες, 2 ισοπαλίες και αυτή τη στιγμή είναι η ομάδα που είναι πιο κοντά στον Παναθηναϊκό. Από κάτω είναι ο Άρης με 10 βαθμούς που προέρχεται από την πολύ μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού με 2-1 στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι πριν από την διακοπή.
Αυτό ήταν και το νικηφόρο ντεμπούτο του Άλαν Πάρντιου στον πάγκο. Ο Άρης, ο οποίος έφερε ένα αρκετά δυνατό όνομα και με βάση τα ελληνικά δεδομένα βέβαια, για τον πάγκο του. Τον Άλαν Πάρντιου, ο οποίος έχει τρομερή εμπειρία από ομάδες που έχει κοουτσάρει στο αγγλικό πρωτάθλημα και κυρίως από Crystal Palace και Newcastle, όπου εκεί παρουσίασε μια πολύ καλή δουλειά. Θυμίζω ότι σε σεζόν 11-12 με τη Newcastle είχε φτάσει μέχρι την πέμπτη θέση και έβγαλε τη Newcastle Europa League μετά από πολλά χρόνια, Ευρώπη μετά πολλά χρόνια. Ο Πάρντι, ο οποίος έφτασε σε ανατροπή κοντρός πρωταθλητής Ελλάδος. Τέταρτη είναι η ΑΕΚ με 9 βαθμούς, 3 νίκες, 2 ήττες. Επέστρεψε στις νίκες έχοντας πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο κόντρα στον Πανετολικό στο Αγρίνιο, με γκολ του Λιβάη Γκαρσία και του Μουκουντή, του καινούργιου της μεταγραφικού αποκτήματος. Αυτό ήταν και το τελευταίο παιχνίδι που έδωσε πριν από τα εγκαίνια της Αγίας Σοφιάς, του καινούργιου γηπέδου, και πριν μπει να παίξει το πρώτο της παιχνίδι στο νέο γήπεδο. Πλέον που βγήκαν και οι ημερομηνίες, είναι γνωστή η ημερομηνία όπου θα πατήσουν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ για πρώτη φορά το χορτάρι της Νέας Φιλαδέλφειας, της Αγίας Σοφιάς, του νέου γηπέδου, στις 3 Οκτωβρίου, την επόμενη Δευτέρα, όχι αυτή που μας έρχεται, στις 8 η ώρα το απόγευμα, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ιωνικό σε ένα ιστορικό παιχνίδι, λίγες μέρες πριν την Παρασκευή που μας έρχεται, σε μια εβδομάδα δηλαδή, 30 του Σεπτέμβρη. Υπάρχουν τα εγκαίνια της Παπαρίνα, του νέου γηπέδου, σε μια ακόμη βέβαια ιστορική στιγμή. Η ΑΕΚ, η οποία ήταν 19 ολόκληρα χρόνια χωρίς σπίτι, μετά την κατεδάφιση του παλιού γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας, του Νίκος Γκούμας. Και καταλαβαίνετε ότι οι φίλοι της ΑΕΚ περίμεναν πάρα πολλά χρόνια για να έχουν και πάλι το δικό τους σπίτι. Η ίδια η ομάδα, ο ίδιος ο οργανισμός της ΑΕΚ περίμενε πάρα πολλά χρόνια για αυτή την πολύ μεγάλη στιγμή που έρχεται σε μία εβδομάδα. Ενώ πρέπει να σας πούμε πως χθες βρέθηκε και ο Ζωάν Λαπόρτα στο νέο γήπεδο της ΑΕΚ, ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, ο οποίος διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τον κύριο Μελισανίδη, τον πρόεδρο της Ένωσης, και μάλιστα μίλησε και με πολύ καλά λόγια για την ΑΕΚ και την ιστορία της. Λοιπόν, και την πεντάδα στο πρωτάθλημά μας κλείνει ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει μόλις 8 βαθμούς, είναι μετά τις πρώτες 5 αγωνιστικές στο μείον 7 από την πρώτη θέση και τον Παναθηναϊκό, μια θέση στην οποία βρίσκεται ο Ολυμπιακός, όπου καθόλου συνηθισμένος δεν είναι. Η ήττα αυτή από τον Άρη, το νέο αυτό αρνητικό αποτέλεσμα, έφερε το ίδιο βράδυ μάλιστα και την απόλυση του Κάρλος Κορμπεράν. Μία ακόμη αλλαγή προπονητή φέτος στην Super League. Είμαστε συνηθισμένοι σε αυτό. Ήταν η δεύτερη αλλαγή προπονητή για τον Ολυμπιακό φέτος, αφού και ο Μαρτίνς έφυγε στα τέλη Ιουλίου μετά τη βαριέτα από τη Μακάμπι Χάιφα. Ένας παλιός γνώριμος επέστρεψε στο λιμάνι, ο Μίτσελ, παλιός τρίλος της Ρεάλ, ο άνθρωπος ο οποίος είχε καθίσει για 2 χρόνια στον πάγκο του Ολυμπιακού στο παρελθόν, από το 2013 έως το 2015. Είχε πανηγυρίσει 2 πρωταθλήματα, 1 κύπελο με την πειραϊκή ομάδα, την είχε οδηγήσει σε πολύ μεγάλες ευρωπαϊκές νίκες και επιτυχίες, όπως η νίκη επί της Ατλέτικο, πρωταθλήτρια Ισπανίας τότε, η νίκη επί της Γιουβέντους, πρωταθλήτρια Ιταλίας τότε, η νίκη επί της Manchester United, πρωταθλήτρια Αγγλίας τότε, η πρόκριση στους 16 του Champions League, τελευταία φορά που ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στους 16 της κορυφαίας συλλογικής διοργάνωσης. Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός ψάχτηκε για μεγαλύτερα ονόματα της προπονητικής, αλλά μεσούσης πλέον της σεζόν σε μια ομάδα που έχει υποστεί τόσες αλλαγές στο ρόστερ της, είναι λίγο δύσκολο κάποιος προπονητής να πάρει το ρίσκο, να αναλάβει αυτό το ρίσκο και να έρθει εδώ για να δουλέψει σε μια τέτοια διαμορφωμένη κατάσταση. Ο Μίτσελ ήταν ίσως η καλύτερη δυνατή επιλογή, από την άποψη ότι είναι ένας προπονητής που γνωρίζει πολύ καλά την ελληνική πραγματικότητα, γνωρίζει πολύ καλά το κλίμα στον Ολυμπιακό, δεν θα χρειαστεί περίοδο προσαρμογής. Και είναι, παρά το γεγονός ότι προπονητικά δεν έκανε κάτι αξιόλογο από τότε που έφυγε από τον Ολυμπιακό, ούτε στη Μαρσέιγ μπόρεσε να παρουσιάσει κάτι θετικό, ούτε στη Χετάφε πέρυσι που ήταν η τελευταία του δουλειά. Μάλιστα, είχε ένα μεγάλο αρνητικό σερί η Χετάφε στο ξεκίνημα της περσινής σεζόν και γι' αυτό ο Μίτσελ απομακρύνθηκε. Ούτε και στην Πούμα στο Μεξικό, που πήγε δούλεψε και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Αλλά είναι
ένας πολύ καλός διαχειριστής προσωπικότητων και αυτό ίσως είναι αυτό που χρειάζεται ο Ολυμπιακός και αυτό είναι που χρειάζεται ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Κυρίως κάποιον να διαχειριστεί τις προσωπικότητες τις πολύ δυνατές που έχουν βρεθεί πλέον στο ρόστερ του Ολυμπιακού, όπως ο Μαρσέλο, ο Χάμες Ροντρίγκες και όχι μόνο. Κάποιον που θα μπορέσει να τονώσει την ψυχολογία των παικτών των Ερυθρολεύκων, γιατί κυρίως το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτό είναι, αυτό έχουν εντοπίσει στον Ολυμπιακό, πρόβλημα αυτοπεποίθησης και ψυχολογίας στα περισσότερα παιχνίδια. Και κατά κύριο λόγο είναι ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου ο οποίος έχει ένα στάτους, αυτό που δεν είχε δηλαδή ο Κάρλος Κορμπεράν, ο οποίος μπορεί να εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους προπονητές, δεν το ξέρουμε αυτό, ποτέ δεν μπορεί να το ξέρει το ποδοσφαίρο, αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή ο Ολυμπιακός δεν χρειαζόταν ένα στοίχημα, η αλήθεια είναι όπως ήταν αυτό του Κορμπεράν, χρειαζόταν έναν άνθρωπο ο οποίος διαθέτει μια ισχυρή προσωπικότητα στον χώρο του ποδοσφαίρου και αυτή διαθέτει ο Μίτσελ ως παλιός superstar της Real Madrid, από την οποία έχουν περάσει και ο Χάμες Ροντρίγκες και ο Μαρσέλο, όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Κάποιον που θα σέβονται οι παίχτες στα αποδυτήρια και κάποιον που θα έχει την ικανότητα να συμμαζέψει όλη αυτή την κατάσταση και να βάλει τον Ολυμπιακό ξανά στον δρόμο των επιτυχιών. Ο Μίτσελ, ο οποίος παρουσιάστηκε την Τετάρτη, δήλωσε πως ιδανικά θέλει ένα ρόστερ 24 παικτών συν τους τερματοφύλακες. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία εκαθάρισης του ρόστερ στον Ολυμπιακό, διαδικασία ξεκαρταρίσματος. Ο Κώστας Μανολάς έφυγε, πήγε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, υπέγραψε συμβόλαιο πλουσιοπάροχο με τη Σαρτζά, ομάδα που βρίσκεται και ο Μιραλέμ Πιάνιτς. Θα ακολουθήσουν και άλλοι. Ήδη, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, είναι στην πρώτη της εξόδου και ο Μπακάρ Καμαρά και ο Λεωνάρντο Κούτρης και ο Θανάσης Ανδρούτσος. Το μόνο πρόβλημα, βέβαια, για τον Ολυμπιακό και για όλες τις ομάδες που θέλουν να ξεσκαρτάρουν το ρόστερ, ενώ βρισκόμαστε πλέον στα τέλη του Σεπτεμβρίου, είναι ότι δεν είναι πλέον πολλές αγορές ανοιχτές, δεν είναι πολλά μεταγραφικά παράθυρα ανοιχτά. Επομένως, ή αυτοί οι παίχτες που δεν υπολογίζονται θα πάνε σε όποιες χώρες έχουν ακόμη ανοιχτά μεταγραφικά παράθυρα, όπως είναι η Τουρκία, όπως είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα Σαουδική Αραβία. Για παράδειγμα, ή θα παραμείνουν στο ρόστερ ανενεργοί και θα αναζητήσουν έξοδο τον Γενάρη. Αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες. Στον Ολυμπιακό πάντως πιστεύουν, για να επιστρέψουμε σε αυτό, ότι μπορούν να γυρίσουν την κατάσταση, μπορούν να γυρίσουν το διακόπτη. Άλλωστε βρισκόμαστε ακόμη στο ξεκίνημα της σεζόν, το πρωτάθλημα ειδικά έχει πάρα πολύ δρόμο. Εκεί που έχουν δυσκολέψει όλα τα πράγματα είναι στην Ευρώπη, μετά το 0-2. Και γι' αυτό το λόγο είναι μονόδρομος οι νίκες στα δύο παιχνίδια τα κολλητά με την Καραμπάγκ. Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός είναι ο μοναδικός εκπρόσωπός μας σαν ελληνικό ποδόσφαιρο στην Ευρώπη. Και επομένως, η μοναδική ελπίδα της Ελλάδας φέτος να μαζέψει βαθμούς, να βελτιώσει κάπως τη θέση της πόλο 1 και κατρακυλάει. Βέβαια, ο Ολυμπιακός δεν θα έχει τα καινούργια του μεταγραφικά αποκτήματα στην Ευρώπη. Αυτό είναι γνωστό. Δεν μπόρεσαν να δηλωθούν στη λίστα ούτε ο Χάμες, ούτε ο Μπακαμπού, ούτε ο Σαμασέκου. Και θα δούμε και αν θα υπάρξουν και άλλες προσθήκες. Θυμίζω ότι για την Ελλάδα μέχρι και τις 30 Σεπτέμβρη το μεταγραφικό παράθυρο για τους ελεύθερους παίκτες είναι ανοιχτό. Επομένως, ίσως και την τελευταία στιγμή να έχουμε και άλλες προσταφαιρέσεις και στον Ολυμπιακό, αλλά και στις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Στην Premier League έχουν παιχτεί 7 αγωνιστικές. Η 7η αγωνιστική αναβλήθηκε λόγω του θανάτου της Βασίλισσας Ελισάβετ, αφού η χώρα είχε βυθιστεί σε δεκαήμερο πένθος. Και η 8η αγωνιστική διεξήχθη κουτσουρεμένη, δεν διεξήχθησαν 3 από τις 10 αναμετρήσεις. Ωστόσο, μπορούν να βγουν κάποια συμπεράσματα. Σίγουρα
Η ευχάριστη έκπληξη τη σεζόν μέχρι τώρα είναι η Arsenal, η οποία παίζει και εκπληκτικό ποδόσφαιρο και παίρνει αποτελέσματα. Είναι στην κορυφή αυτή τη στιγμή με 18 βαθμούς. Έχει μόλις μια ήττα αυτή σε ντέρμπι από την Manchester United. Από εκεί και πέρα μόνο νίκες και φαίνεται σιγά σιγά και η δουλειά του Αρτέτα ήδη είχε αρχίσει να φαίνεται βέβαια εδώ και καιρό. Αλλά είναι και η απόδειξη του ότι όταν δίνεται πίστοση χρόνου σε έναν προπονητή, γιατί πόσες φορές ακούστηκαν γκρίνιες για τον Αρτέτα και στο παρελθόν, και όμως οι διοικούντες στην Arsenal τον κράτησαν στη τεχνική ηγεσία, ότι τότε έρχονται σιγά σιγά και τα αποτελέσματα. Εξαιρετικός και ο Γκάμπριελ Ζέσους, ο οποίος ήταν ό,τι ακριβώς χρειαζόταν η Arsenal, παίρνοντάς τον από τη City για το ρόλο του Center Four. Έχει βάλει ήδη, αν δεν κάνω λάθος, 4 γκολ για τους Gunners. Ωστόσο, τώρα έρχονται τα δύσκολα για την Arsenal και εδώ θα φανεί από τι μέταλλο είναι φτιαγμένη, γιατί υπάρχουν δύο κολλητά παιχνίδια με την Tottenham και τη Liverpool. Εντός έδρας βέβαια και τα δύο, ντέρμπι Βόρειου Λονδίνου, ντέρμπι κόντρα στους κόκκινους. Να δούμε λοιπόν, εκεί θα τεσταριστεί πολύ η ομάδα του Arteta. City σταθερή στους 17 βαθμούς, πάντα πρωταγωνίστρια, μόλις ένα βαθμό πίσω από την κορυφή, με τεράστιο πρωταγωνιστή τον Haaland, ο οποίος η μεταγραφή του είχε άμεση επίδραση στον τρόπο παιχνιδιού της City. Δεν χρειάστηκε καθόλου χρόνο προσαρμογής στη μετάβασή του από το γερμανικό πρωτάθλημα στο αγγλικό. Είναι μια πραγματική μηχανή των γκολ και το αποδεικνύει παντού όπου και αν παίζει. Αρκεί να σας πούμε πως έχει ήδη 11 γκολ σε 7 παιχνίδια στην Αγγλία, σε 7 αγωνιστικές που έχουν παιχτεί. Έχει ήδη 11 γκολ ο Haaland. Ο δεύτερος, ο Mitrovic, στην λίστα των σκόρερ έχει 6, για να φανταστείτε. Ενώ σκοράρει και 3 στο Champions League. Μην νομίζετε ότι και εκεί δεν έχει βρει δίχτυα. 14 σύνολο ήδη σε αυτό το πρώτο κομμάτι της σεζόν, πηγαίνοντας προς τη διακοπή. Και αν συνεχίσει έτσι, είναι έτοιμος να σπάσει όλα τα κοντέρ στην Premier League. Πάρα πολύ καλή και η Tottenham με τον Αντώνιο Κόντε στη δεύτερη του σεζόν. Ο Κόντε που έφτιαξε την ομάδα όπως ήθελε το καλοκαίρι, πήρε αρκετούς καλούς παίχτες. Η Tottenham έχει αρκετές λύσεις και θα παλέψει για να είναι εκεί στις πρώτες θέσεις μέχρι το τέλος. Η Brighton μπορούμε να πούμε ότι και αυτή είναι η ευχάριστη έκπληξη της σεζόν μέχρι στιγμής. Έχασε βέβαια τον Graham Porter, τον προπονητή της, ο οποίος είδε την ευκαιρία, είδε την καινή θέση στον πάγκο της Chelsea και δεν την άφησε να πάει χαμένη μετά την απόλυση του Tuchel. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι ομάδες που ακόμη δεν έχουν έρθει στα στάνταρ τους που τις έχουμε συνηθίσει, όπως είναι η Chelsea, η οποία και γι' αυτό απέλησε τον Tuchel, μέτρια πορεία, έχει 10 βαθμούς, είναι στην 7η θέση, και όπως είναι και η Liverpool, που έχει χτυπηθεί και από τους τραυματισμούς στην αρχή της σεζόν και έχει και αρκετούς παίχτες ντεφορμέ, η οποία έχει 9 βαθμούς και είναι στην 8η θέση. Βέβαια, Liverpool και Chelsea έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο από τις περισσότερες ομάδες. Να πούμε αυτό. Ήταν να παίξουν μεταξύ τους, αλλά για λόγους ασφαλείας δεν έγινε το παιχνίδι, καθώς η αστυνομία δεν μπόρεσε να εγγυηθεί το ότι θα διεξαχθεί αυτός ο αγώνας με ασφάλεια, λόγω και εκείνων των ημερών όπου είχαμε την κηδεία της Βασίλισσας Ελισάβετ. Αυτά εν ολίγης από την Premier League. Μπορούμε να περάσουμε τώρα στην Serie A, όπου εκεί γίνεται ένα τρομερά ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, όπως είχε γίνει και πέρσι, με αρκετές ομάδες να βρίσκονται σε πολύ μικρή απόσταση μεταξύ τους. Είναι ακόμη βέβαια πολύ νωρίς, αλλά βλέπουμε μια εξαιρετική Νάπολη, η οποία πήρε μάλιστα και το τελευταίο Σαββατοκύριακο νίκη μέσα στο Σαν Σίρο επί της Μίλαν. Μια Νάπολη η οποία καθοδηγείται, τα είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, από τον εξαιρετικό Κβίτσα Κβαρασχέλια, τον Γεωργιανό Superstar, που του έχουν δώσει ήδη το παρατσούκλι Κβαραντόνα στον Ιταλικό Νότο. Είναι πρώτη με 17 βαθμούς, όσους έχει και η Αταλάντα, που πήρε διπλό μέσα στο Ολύμπικο κόντρα στην Ρώμα. Πιο κάτω είναι οι παραδοσιακές, ας το πούμε, δυνάμεις, όπως η Μίλαν, η Ίντερ και η Ιουβέντους. Η Μίλαν έχει 14 βαθμούς, είναι στην 5η θέση. Η Ίντερ έχει 12 βαθμούς, είναι στην 7η θέση. Η Ρώμα του Μουρίνιο έχει 13 βαθμούς, είναι ανάμεσά τους στην 6η θέση. Και αρνητική εντύπωση έχει προκαλέσει η πολύ μέτρια πορεία της Ιουβέντους, σε σημείο όπου να κινδυνεύει η θέση του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι στο μπάγκο της γυραιάς κυρίας, σε σημείο όπου να έχει αρχίσει ήδη
η προπονητολογία με τα ονόματα του Παόλο Σόουζα και του Γκασπερίνη να παίζουν αρκετά. Είναι και ο Τούχελ ελεύθερος και ο Ποτσετίνο, μην το ξεχνάμε. Μεγάλα ονόματα. Θα δούμε τι θα συμβεί. Πάντως η Γιουβέντους έχει 2 νίκες σε 7 παιχνίδια στην Ιταλία. Καταλαβαίνετε ότι μια ομάδα του μεγέθους της Γιουβέντους δεν είναι συνηθισμένη σε κάτι τέτοιο. Και η ιδιαίτερη μνήμη πρέπει να γίνει στην Ουντινέζε, η οποία βρίσκεται σε υψηλές πτήσεις στο Ιταλικό Πρωτάθλημα. Είναι στην τρίτη θέση με 16 βαθμούς και μάλιστα έχει, πρέπει να σας πω, 5 συνεχόμενες νίκες. Ξεκίνησε με μια ήττα και μια ισοπαλία. Όλα καλά. Δεν έχουμε συνηθίσει για τον Ουντινέζε σε μέτρη πορεία τα τελευταία χρόνια και έχει προχωρήσει σε 5 συνεχόμενες νίκες. Ανάμεσα σε αυτές έχει επικρατήσει τη Ίντερ, τη Ρώμα, τη Φιωρεντίνα, τη Σασουόλο. Τρομερή η Ουντινέζε. Θα δούμε αν θα συνεχίσει έτσι ή αν θα ξεφουσκώσει στην πορεία. Αυτά και για την Ιταλία. Να περάσουμε στην Ισπανία, όπου είχαμε και το ντέρμπι μαντριλένιο, το ντέρμπι της Μαδρίτης την περασμένη Κυριακή με τη Ρεάλ θριαμβεύτρια με 2-1 σε ένα επεισοδιακό ντέρμπι που έγινε και στον απόϊχο της ρατσιστικής επίθεσης που δέχθηκε σε ισπανική εκπομπή από κάποιον δημοσιογράφο, ο Βινίσιους. Και τις πολλές συζήτησεις που έχει γίνει με αφορμή τον πανηγυρισμό με χορό που κάνει ο Βινίσιος όταν πετυχαίνει κάποιο γκολ. Δεν πέτυχε κάποιο γκολ στο παιχνίδι με την Ατλέτικο. Ήταν φανερά εκνευρισμένος όμως και επηρεασμένος από όλη αυτή την συζήτηση. Πάντως χόρεψε μαζί με τον Ροντρίγκο και τον Βαλβέρδε στα 2 γκολ της Βασίλισσας. Στο δεύτερο, μάλιστα, είχε και συμμετοχή, δίνοντας την μπάλα στο δοκάρι πριν ο Βαλβέρντε στείλει στα δίχτυα. Η Ρεάλ, η οποία έχει το απόλυτο 6 στα 6, είναι η μοναδική ομάδα στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που έχει το απόλυτο. Και μάλιστα έχει το απόλυτο σε όλες τις διοργανώσεις η Ρεάλ Μαδρίτης. 6 παιχνίδια στο πρωτάθλημα, 1 στο ευρωπαϊκό Super Cup και 2 στο Champions League, μας κάνουν 9 παιχνίδια, 9 νίκες σε 9 αναμετρήσεις για την πρωταθλήτρια Ευρώπης και Ισπανίας, η οποία βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα. Από κοντά είναι και η Μπαρτσελώνα, στο μείον 2 από τη Ρεάλ. Μόνη απώλεια της Μπαρτσελώνα είναι στο ξεκίνημα της σεζόν, στην πρεμιέρα της, όταν και είχε μείνει στο 0, χάνοντας πολλές ευκαιρίες στο παιχνίδι με τη Βαγεκάνο. Από εκεί πέρα έχει μόνο νίκες η Μπαρτσελώνα και ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, αυτός και αν δεν χρειάζεται περίοδο προσαρμογής, στη μετάβασή του από το γερμανικό στο ισπανικό ποδόσφαιρο, έχει ήδη 8 γκολ στην La Liga και οδηγεί την κούρσα με τους πρώτους σκόρερ. Ψηλά και η Μπέτις του Μανουέλ Πελεγκρίνη, ψηλά και η Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε μέσα στην τετράδα. Από εκεί πέρα πιο χαμηλά η Βιγιαρεάλ και η Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία όπως πάμε έχασε και το πρόσφατο μαδριλένικο ντέρμπι. Στη Γερμανία έχουμε εκπληξούλες. Θα δούμε βέβαια πώς θα διαμορφωθεί το τοπίο και στην συνέχεια, γιατί ξαναλέω, ακόμη είμαστε πολύ νωρίς στη σεζόν. Αλλά βλέπουμε πρώτη την Union Βερολίνου με 17 βαθμούς στην Bundesliga. Τρίτη είναι η Freiburg με 14, δεύτερη είναι η Dortmund με 15. Στην τετράδα είναι η Hoffenheim με 13 βαθμούς και η Bayern Μονάχου είναι στο μείον 5 από την κορυφή. Αυτή είναι η μεγαλύτερη είδηση σε αυτές τις 7 αγωνιστικές που έχουν παιχτεί στο γερμανικό πρωτάθλημα. Το κακό ξεκίνημα της Bayern με 3 νίκες, 3 ισοπαλίες και μια ήττα. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει και μια συζήτηση γύρω από το μέλλον του Julian Nagelsmann στον πάγκο της Bayern. Πάντως η διοίκηση των Βαβαρών ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει θέμα απομάκρυνσης του. Την ίδια ώρα βέβαια η Bayern έχει ξεκινήσει πολύ καλά στο Champions League. Έχει νικήσει και την Inter στην Ιταλία και την Barcelona στο Μόναχο. Βρισκόμενοι και σε έναν πάρα πολύ δύσκολο όμιλο, σε έναν όμιλο φωτιά. Η Union Βερολίνου από πέρσι και ξεχωρίσει, που κατάφερε να βγει και Ευρώπη. Και ξεχωρίζει φυσικά και φέτος ούσα στην κορυφή, έχοντας και μεγάλο προγραμματιστή τον Σεράλντο Μπέκερ, ο οποίος έχει πετύχει 6 γκολ και οδηγεί την κούρσα των σκόρερ. Για να δούμε αν για πρώτη φορά μετά το 2012 θα έχουμε νέο πρωταθλητή στη Γερμανία. Και στην Γαλλία, καμία έκπληξη εδώ, η Paris Saint-Germain οδηγεί την κούρσα, είναι στην κορυφή με 22 βαθμούς. Από κοντά της είναι η Marseille, η οποία έκανε αρκετές καλές μεταγραφές το καλοκαίρι και έχει φτιάξει μια καλή ομάδα.
με προπονητή τον Igor Tudor, παλιό προπονητή του ΠΑΟΚ. Στο μείον 2 λοιπόν από την Παρή η Μαρσέη και στο μείον 3 είναι η Λοριάν που επίσης έχει ξεκινήσει πολύ καλά τη σεζόν, αλλά και η Λανς που είναι στην τέταρτη θέση με 18 βαθμούς, πιο κάτω Μονακό, Λιόν και Λίλ. Λοιπόν, και μέσα σε όλα, μην ξεχνάμε πως έχουμε και παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδος Ποδοσφαίρου και φυσικά πολλούς και ενδιαφέροντες αγώνες του UEFA Nations League. Είναι τα τελευταία παιχνίδια πριν από το Παγκόσμιο Κύπελο. Επομένως, οι ομάδες που θα συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελο του Κατάρ σε 2 μήνες χρησιμοποιούν αυτά τα παιχνίδια ως τελευταία τεστ, δυνατά τεστ επίσημα
τεστ για την προετοιμασία τους εν ώψη της συμμετοχής τους στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση επίπεδο εθνικών ομάδων. Λοιπόν, να πούμε πως η εθνική ομάδα παίζει αύριο Σάββατο το βράδυ στην Κύπρο, κόντρα στην εθνική ομάδα της Κύπρου, και ξαναπαίζει την Τρίτη. Υποδεχόμαστε στο στάδιο της, στο γήπεδο της Ζουζούπολης στην Βόρεια Ιρλανδία. Είναι παιχνίδια που δεν έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον για την Γαλανόλευκη, γιατί ήδη έχοντας ξεκινήσει πολύ καλά στα παιχνίδια της τον Ιούνιο, τον περασμένο Ιούνιο, που έδωσε, ξεκίνησε με ένα 4 στα 4 στον όμιλό της στο Nations League, νικώντας δύο φορές το Κόσοβο, Βόρεια Ιρλανδία και Κύπρο, και ήδη έχουμε προκριθεί ως πρώτοι στην επόμενη φάση του Nations League. Και έχουμε εξασφαλίσει την πρωτιά. Οτιδήποτε αποτέλεσμα και να φέρουμε σε αυτά τα δύο παιχνίδια, δεν μπορεί να απειληθεί αυτή η πρωτιά. Έχουμε περάσει και μαθηματικά, θέλοντας να έχουμε και μια ακόμη ευκαιρία για να πάρουμε μέρος στο Euro 2024. Οι διεθνείς μας προπονήθηκαν χωρίς προβλήματα. Έχουμε τις απουσίες του Μάνταλου και του Γιακουμάκη, οι οποίοι είναι τιμωρημένοι και δεν θα αγωνιστούν στο παιχνίδι με την Κύπρο. Απουσία βέβαια και ο Λιμιός, ο οποίος είχε υποστεί το περασμένο Ιούνιο σοβαρό τραυματισμό ρήξη χιαστού και δεν μπορεί να ενισχύσει την εθνική μας ομάδα. Η Κύπρος, η οποία έχει γυρίσει σελίδα, έχοντας προσλάβει τον Τιμούρ και τη Σπάγια πλέον στην τεχνική της ηγεσία, και θα θέλει να βάλει δύσκολα στην εθνική μας ομάδα. Ο Ποκέτα έκανε δηλώσεις και είπε πως δεν είναι αδιάφορη η εθνική ομάδα, έχει πάντα στόχο. Ο στόχος της είναι η συνεχής βελτίωση και η άνοδος στο FIFA ranking, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντική υπόθεση αυτή για την εθνική ομάδα της χώρας μας. Καλή επιτυχία λοιπόν στους διεθνείς μας σε αυτά τα δύο παιχνίδια με Κύπρο και με Βόρεια Ιρλανδία. Χθες είχαμε τα πρώτα παιχνίδια του Nations League. Ξεχώρισε η νίκη της Γαλλίας επί της Αυστρίας με 2-0, με ένα γκολ του Μπαπέ και ένα γκολ του Ζιρού. Ο Ζιρού που πλησιάζει όλο ένα και πιο κοντά στην πρώτη θέση των σκορ όλων των εποχών της εθνικής Γαλλίας. Έχει 49 γκολ το εθνόσημο. Ο Τιερί Ανρί έχει 51, αυτόν κυνηγάει. 2 γκολ μακριά από τον σπουδαίο Τιερί Ανρί για να γίνει ο απόλυτος ρεκόρμαν της εθνικής. Η Κροατία ανοίξε 2-1 την Δανία. Αυτά είναι παιχνίδια για τον πρώτο όμιλο του League A. Οι Κροάτες, οι οποίοι είναι πρώτοι με 10 βαθμούς, προσπέρασαν τους Δανούς ουσιαστικά με αυτή τους την πολύ σημαντική νίκη, και μένει μία ακόμη αγωνιστική για να δούμε αν οι Κροάτες ή οι Δανοί θα πάρουν την πρώτη θέση σε αυτόν τον όμιλο και θα προκριθούν στο Final Four της διοργάνωσης. Οι Γάλλοι είναι η απογοήτευση αυτής της πρώτης φάσης του Nations League. Τουλάχιστον δείχνουν να αποφεύγουν την τελευταία θέση και τον υποβιβασμό με την νίκη τους κόντρα στους Αυστριακούς. Έχουν ένα ακόμη παιχνίδι με τους Δανούς. Είχαμε την νίκη του Βελγίου επί της Ουαλίας με 2-1, με De Bruyne και Μπατσουαγή πρωταγωνιστές. Στο πρώτο γκολ ο Μπατσουαγή δημιουργός, De Bruyne εκτελεστής. Στο δεύτερο οι ρόλοι αντιστράφηκαν. Ενώ οι Ολλανδοί συνεχίζουν τις πολύ καλές εμφανίσεις και νίξαν και με 2-0 την Πολωνία εκτός έδρας. Οι Ολλανδοί, οι οποίοι είναι στην κορυφή αυτού του ομίλου με 13 βαθμούς. Οι Βέλγοι είναι δεύτεροι με 10 βαθμούς. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες θα παιχτεί η πρωτιά. Το λέω γιατί κοντράρονται μεταξύ τους στην έκτη και τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Nations League. Την Κυριακή το βράδυ το μεγάλο παιχνίδι Ολλανδία-Βέλγιο, με τους Ολλανδούς να έχουν ένα συν 3 και βέβαια να έχουν νικήσει με 4-1 τους Βέλγους μέσα στο Βέλγιο στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι. Είναι τεράστιο το αβαντάζ που έχει η ομάδα του Λουίς Φανχάλ, που για μένα έχει ένα εξαιρετικό υλικό και πιστεύω ότι θα τα πάει εξαιρετικά στο παγκόσμιο κύπελο. Αυτή είναι μια συζήτηση όμως που έχουμε ακόμη καιρό να την κάνουμε. Ένα αποτέλεσμα επίσης που ξεχώρισε ήταν αποτέλεσμα έκπληξη. Ο βαθμός που πήρε το Λουξεμβούργο στην έδρα της Τουρκίας, το 3-3 αυτό που έφεραν οι Τούρκοι με την ομάδα του Λουξεμβούργου, αποδείχθηκε ένα πολύ σκληρό καρύδι για την εθνική ομάδα της Τουρκίας, το Λουξεμβούργο. Σήμερα ξεχωρίζουν τα παιχνίδια σίγουρα Ιταλία-Αγγλία. Οι Ιταλοί δεν θα πάρουν μέρος στο παγκόσμιο κύπελο. Έζησαν το φιάσκο του αποκλεισμού από τους Σκοπιανούς πριν από λίγο καιρό. Χρησιμοποιούν αυτά τα παιχνίδια
για να φτιάξει ο Ρομπέρτο Μαντσίνη την εθνική που θα επιστρέψει δυναμικά στο προσκήνιο. Μην ξεχνάμε ότι είναι εν ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ιταλία. Οι Άγγλοι προετοιμάζονται για το παγκόσμιο κύπελο και είναι πολύ σημαντικό για αυτούς το παιχνίδι εν ώψη και τη συμμετοχή τους στο Μουντιάλ. Να δούνε πού βρίσκονται. Έχουν ένα εξαιρετικό υλικό. Αλλά πρωτίστως είναι σημαντικό βαθμολογικά το παιχνίδι, γιατί είναι ένας πολύ περίεργος όμιλος, με τους Ούγγρους να είναι πρώτοι με 7 βαθμούς, τους Γερμανούς δεύτερους με 6. Ουγγαρία-Γερμανία παίζει την ίδια ώρα. Γερμανία-Ουγγαρία, για να είμαστε πιο σωστοί. 5 βαθμούς έχουν οι Ιταλοί και 2 βαθμούς έχουν οι Άγγλοι, είναι στην τελευταία θέση. Επομένως, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό βαθμολογικά είναι το παιχνίδι, ενώ να πούμε πως τη Δευτέρα το βράδυ έχουμε και μία από τις πλέον κλασικές αναμετρήσεις σε διεθνές επίπεδο, Αγγλία-Γερμανία. Μπορεί το Nations League πολλές φορές να το έχουν σε δεύτερη μοίρα, κυρίως οι μεγάλες εθνικές ομάδες, οι μεγάλες δυνάμεις, αλλά η αλήθεια είναι ότι μας προσφέρει ωραίες αναμετρήσεις και ωραίο θέαμα στις περισσότερες των περιπτώσεων. Λοιπόν, αυτά είναι τα παιχνίδια που ξεχωρίζουν στο σημερινό πρόγραμμα. Και αν θέλετε να αναφέρουμε έτσι επιγραμματικά κάποια παιχνιδάκια που ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των υπόλοιπων ημερών λίγο πριν κλείσουμε, είναι σίγουρα το Ισπανία-Ελβετία αύριο, στις 10 παρατέταρτο, ημέρα που παίζει και η εθνική μας ομάδα, θυμίζω. Το Σερβία-Σουηδία για τη δεύτερη κατηγορία του Nations League. Έχουν πολύ καλό υλικό και οι δύο αυτές ομάδες. 10 πάρτε όλα αυτά τα παιχνίδια και το Τσεχία-Πορτογαλία. Στον όμιλο της Ισπανίας είναι και οι Πορτογάλοι και θα κοντραριστούν και αυτοί μέχρι το τέλος για την πρωτιά. Παίζει και η Ισπανία-Πορτογαλία την τελευταία αγωνιστική, να πω. Από εκεί πέρα την Κυριακή ξεχωρίζει το Δανία-Γαλλία, το Ουαλία-Πολωνία, το Ολλανδία-Βέλγιο που σας είπα η μάχη για την πρωτιά, το Αγγλία-Γερμανία την Δευτέρα. Και το Ουγγαρία-Ιταλία βέβαια για αυτόν τον αμφίροπο όμιλο και την Τρίτη Ελβετία-Τσεχία-Πορτογαλία-Ισπανία-Νορβηγία-Σερβία συν τα παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας που η Ελλάδα παίζει όπως είπαμε με τη Βόρεια Ιρλανδία την Τρίτη. Την Τρίτη τελειώνουν τα παιχνίδια του Nations League και σιγά σιγά μπαίνουμε ξανά σε ρυθμούς υποχρεώσεων των συλλόγων σε μια περίοδο που θα διαρκέσει από τις αρχές Οκτώβρη μέχρι και τα μέσα του Νοέμβρη, εκεί όπου θα έχουμε τη δεύτερη και την πιο μεγάλη διακοπή, όπου θα γίνει και η διεξαγωγή του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ.
Κάπου εδώ λοιπόν θα φτάσουμε και στο τέλος αυτής της εκπομπής. Δεύτερη μας εκπομπή για την φετινή χρονιά. Ανδρέας Λεκάκης στα μικρόφωνα του NSTV, εκπομπή πρώτο σκόρερ. Ήμασταν μαζί για μία ώρα από τις 7 μέχρι και τις 8, όπως κάθε απόγευμα Παρασκευής. Εύχομαι να είστε καλά, να περάσετε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Και εμείς εδώ θα είμαστε και πάλι σε μια εβδομάδα για να σχολιάσουμε οτιδήποτε απασχολεί την αθλητική επικαιρότητα εδώ παρέα στο ραδιόφωνο του NSTV. Να είστε καλά, καλό βράδυ, γεια σας.